Εγώ έχω έρθει εδώ με το δασάρχη. Και ο ίδιος ο δασάρχης φοβάται. Και ο ίδιος ο δασάρχης φοβάται. Και ο ίδιος ο δασάρχης φοβάται να πλησιάσει στην εταιρεία. Ο δασάρχης που έχει κάθε δικαίωμα να ελέγξει. Έχω έρθει εδώ με το δασάρχη. Δεν μπήκε μέσα ο δασάρχης. Να ακούσει, δεν μπήκε να δει από μακριά και μέσα δεν μπήκε. Δεν μπήκε ο δασάρχης μέσα, δεν μπήκε. Ότι υπήρχε λόγος να φοβάται, ότι υπήρχε λόγος να φοβάται. Το άλλο που με απασχολεί ιδιαίτερα και εδώ στον Καναδά, βασισμένο σε αυτά που είδε η κυρία Μέη, ο κύριος Καρίγιανης, συνάδελφοι από όλα τα κόμματα να πούμε, Εσύ με την κάμερα! Ο αγώνας ο δικός σας είναι ένας αγώνας για τη Χαλκιδική, για τη Βόρεια Ελλάδα, για την Ελλάδα. Αλλά όχι και μόνο. Είναι ένας αγώνας για όλους τους ανθρώπους γύρω από τον κόσμο που αντιστέκονται στην αδικία και που στέκονται με περηφάνεια για τον τόπο τους, για τον τόπο αυτών. Το μήνυμά μας σήμερα είναι ξεκάθαρο. Το μήνυμά μας στην Ελδοράντο, στην Ελλάς Γκολτ και σε όλους όσους θέλουν να χαλάσουν, να καταστρέψουν αυτόν τον τόπο είναι σηκώστε τα και φύγετε! Μπράβο! Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Νίκη Άστον, είναι ελληνοκαναδική. Νίκη Άστον, είμαι βουλευτής στο Καναδικό Κοινοβούλιο. Σας φέρνω χαιρετίσματα από τους συναγωνιστές στον Καναδά, τους Ελληνοκαναδούς, τους Καναδούς που είναι μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα. Είναι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ κοντά σας σήμερα με τη φίλη μου την Κατερίνα Ιγκλέση, με συναγωνιστές όπως τον Τόλι και τη Μαρία, που άξια σας εκπροσώπησαν στον Καναδά όταν ήρθαν πριν 2 μήνες. Και ξεσήκωσαν τους Καναδούς, τους Ελληνοκαναδούς, να μπουν και αυτοί μέσα στον αγώνα σας. Ο αγώνας σας είναι εναντίον της καταστροφής του περιβάλλοντος, της καταστροφής του τόπου αυτού, από την εξόρυξη χρυσού. Αλλά ο αγώνας σας είναι και για την αξιοπρέπεια, για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία. Και σήμερα αναγνωρίζουμε τις γυναίκες της Ιερισσού και της Χαλκιδικής, που με τόση δύναμη μπήκαν στην πρώτη γραμμή και είναι στην πρώτη γραμμή και αγωνίζονται για τις οικογένειές τους, για τον τόπο αυτόν. Αναγνωρίζουμε την νεολαία που με τόση δύναμη, με τόσο θάρρος αντιστάθηκαν στις επιθέσεις, την νεολαία τη δικιά σας και αγωνίζεται για το μέλλον της και για το μέλλον μας. Χαιρετάμε τους συναγωνιστές, τους 4 προφυλακισμένους που είναι μέσα στη φυλακή. Με λένε Νίκη Άστον, είμαι
βουλευτή στο Καναδά, Member of Parliament. Είμαι εδώ για να ζητήσω να μπούμε μέσα, να δούμε τι γίνεται. Και εγώ λυπάμαι που σαν Ελληνοκαναδοί καταστρέφουν την πατρίδα των προγόνων μου, καταστρέφουν την πατρίδα τη δικιά σας. Γι' αυτό θέλω να... Γι' αυτό σας ζητώ και με την συνάδελφο εδώ πέρα να μπούμε να δούμε τι κρύβεται. Σας ενημερώνω για ακόμα μία φορά ότι είναι ιδιωτική περιοχή πλέον. Με χαρά μου να σας επιτρέψω να περάσετε αν έχετε κάποιο χαρτί άδειας εισόδου από την εταιρεία. Maybe I'll say in English that Canadians need to know what is being hidden by a Canadian company, not just any Canadian company, but a Canadian company that depends on public financing, whether it's a fund of Export Development Canada, whether it's the Canadian Pension Plan that every Canadian is invested in. The notion that Canadians, and for me as a Canadian Member of Parliament, that I can't see what money that all of us have given to this company is doing is unacceptable and is clearly a sign of an unethical and illegal approach, a tactic that unfortunately is depending on a state that is not standing up for its laws, for what is just. And many Canadians support putting an end to this and support what people in this area are fighting for. And I want to ask again for permission, based on my ID as a member of parliament, to see what is happening in here. Δεν μπορώ να σας αφήσω αν δεν έχετε την εξουσία ή ένα διαπιστευτήριο με ελληνικός πιστός ότι σας επιτρέπει την είσοδο σε ιδιωτικό χώρο. Το λέω με κάθε σεβασμό στο πρόσωπο και της κυρίας Γκλέσης και στο δικό σας και θέλω να καταλάβετε ή να κατανοήσετε αυτό το οποίο σας μεταφέρω. I mean, if I can add that the dependency on the police to uphold a corporation that is illegally destroying this mountain, illegally destroying an ancient forest against the will of the people. And I think it's a clear indication that we are not being allowed to go in to see what's happening, that something is being hidden. My question is, what is El Dorado, Hellas Gold, the Greek police, the Greek state hiding behind these barricades? Έχετε κάνει έτσι, πήγατε κάτω να μιλήσετε, να σας δώσω ένα χαρτί να περάσει την προσωπία μέσα. Εγώ πιστεύω ότι θα σου πέρουμε. Το έχουν κάνει και άλλοι βουλευτές και δεν το πήρανε. Δεν το πήραν. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είσαστε αστυνομία. Είμαι ιδιωτική εταιρεία. Κυρία Νίκη Άστον είναι βουλευτής. Κυρία Άστον, έχει την απορία γιατί η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σήμερα εδώ. Λοιπόν, ακούστε να ζητήσετε. Η ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με τον νόμο, έχει το δικαίωμα για λόγους δημοσίας τάξης και ασφαλείας να αποφασίζει όταν κρίνει αυτή ότι μπορεί να πάρει μέτρα για να προστατεύσει το κοινωνικό σύστημα. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε για την εταιρεία. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ πάλι για να μην γίνει οτιδήποτε. Mm-hmm. Μπορεί να έρθουν να φωνάξουν, μπορεί ότι το δικαίωμα του συνέρχεστε προστατεύεται το Σύνταγμα. Εμείς δεν είμαστε εδώ να απαγορεύσουμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει πορεία και να φωνάζει και να λέει ό,τι θέλει. Okay. Εγώ σαν Καναδί βουλευτής, σας δείχνω και την ταυτότητα εδώ πέρα. Είναι, όχι, σας τη δείχνω. Πιστεύω. Για να σας πω ότι εδώ πέρα επενδύονται χρήματα Καναδών, φορολογουμένων Καναδών, μέσω από το Ταμείο Συντάξεως επίσης. Και θέλω εγώ σαν Καναδί βουλευτής να δω τι γίνεται εδώ μέσα. Πού? Εδώ. Μισόλυτο. Μέσα στην εταιρεία υπάρχει εκπρόσωπο τη εταιρεία. Ελάτε εδώ. Ωραία, και... μιλήσαμε. Ναι. Να πω, τι κρύβει η εταιρεία εδώ μέσα. Εσείς που τα έχετε δει, που έχετε δει, τι κρύβει αυτή η εταιρεία, η Eldorado, η Hellas Gold εδώ μέσα. Μισόλυτο. Ακούστε με, ακούστε με λίγο, κυρία. Είπαμε, για εξή. Άστον. Ναι. Νίκη, Άστον. Κυρία Άστον. Εμείς ως αστυνομία μέσα δεν έχουμε δικαίωμα ελέγχου και ακανέγραφο. Στους αρμόδιους. Επιθεώρηση μεταλλείων. Όλους τους αρμόδιους. Δεν υπάρχει υπηρεσία στην Ελλάδα που να μην σε πελάτε να ελέγξετε. Και ο εισαγγελέας είναι αρμόδιος. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι ζήτημα της εταιρείας. Εσείς εδώ πέρα επιτρέπετε στην κυρία να μπει μέσα? Όχι, δεν μου επιτρέπουν. Είναι η πρώτη φορά που έχω έρθει. Λοιπόν, εγώ τώρα τι να σας πω. Ναι, όχι, σας το λέω επειδή εσείς μου λέτε για τον Καναδά, να σας πω και εγώ για τον Καναδά. Κυρία Άστον, λυπάμαι πάρα πολύ. Ειλικρινά. Εγώ να δείτε πόσο λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορείτε να περάσετε. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι. Αλήθεια σας μιλάω. Να πούμε και το άλλο για την δημόσια... Όπως και, και η κυρία Μέη που ήρθε από εδώ. Ναι. Δεν της επιτρέπει από την εταιρεία να περάσει. Το ξέρω. Εγώ έχω έρθει εδώ με τον Δασάρχη. Και ο ίδιος ο Δασάρχης φοβάται να θυσιάσει στην εταιρεία. Ο Δασάρχης που έχει κάθε δικαίωμα να ελέγξει. Έχω έρθει εδώ με τον Δασάρχη και ο Δασάρχης
Δεν μπήκε μέσα ο δασάρχης. Να ακούσει, δεν μπήκε να πει από μακριά και μέσα δεν μπήκε. Δεν μπήκε ο δασάρχης μέσα, δεν μπήκε. Δεν μπήκε. Μαζί μου δεν μπήκε. Ότι υπήρχε λόγος να φοβάται. Το άλλο που με απασχολεί ιδιαίτερα και εδώ στον Καναδά, βασισμένο σε αυτά που είδε η κυρία Μέη, ο κύριος Καρίγιανης, συνάδελφοι από όλα τα κόμματα να πούμε, είναι όχι μόνο το ότι δεν μας αφήνεται να μπούμε όλοι ομαδικά εδώ πέρα. Όχι ομαδικά. Επαναλαμβάνω, η κυρία Μέη πήγε εσείς μέχρι εκεί. Αν θέλετε να σας συνοδέψω να πάμε μαζί, η εταιρεία δεν σας επιτρέπει, όχι εμείς, έτσι, προσέξτε. Να πάμε. Ελάτε. Δεν είστε εκπρόσωπος της εταιρείας. Με αυτόν έβαλαν για εκπρόσωπο. Δεν είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας, είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας ασφαλείας. Ποιος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας. Ποιος είναι εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρείας, είναι Σάββατο, είναι αργία για να καταλάβει. Εδώ ένα μισάωρο, αφού πήγαμε και από την αριστερή πλευρά να δούμε εκεί που τάχατες λένε ότι θα κτίσουν το εργοστάσιο, κάτι που εγώ θεωρώ εντελώς φτιαχτό, αυτή η ιδέα. Γενικά όλο αυτό το πράγμα είναι ένα φτιαχτό κομμάτι και μπόρεσα με πρώτο χέρι να δω για το τι αγωνίζεστε. Για το δάσος που έχει κοπεί παράνομα, για τους δρόμους, τις τεράστιες επεκτάσεις που σκοτώνουν τη φύση για να κτίσουν, για την καταστροφή του περιβάλλοντος, για την καταστροφή την οικονομική που μιλάτε. Είχα ευκαιρία τώρα να τα δω πρώτο χέρι. Να σας πω ότι ήρθαμε εδώ με την Κατερίνα Ιγκλέση και ζητήσαμε, η Κατερίνα ζήτησε για εκατοστή φορά να μπει μέσα, να δει τι γίνεται. Εγώ ζήτησα σαν βουλευτή από τον Καναδά, έδειξα και την ταυτότητά μου τη βουλευτική και είπα θέλω να μπω μέσα. Μου είπε η ασφάλεια η ιδιωτική ότι δεν μπορώ να μπω αν δεν έχω άδεια. Εγώ γνωρίζω ότι βουλευτές άλλοι έχουν μπει, όχι του Καναδά, αλλά και άλλοι που δεν έχουν σχέση άμεση με το τι γίνεται εκεί μέσα. Αλλά εμένα δεν με αφήνουν να μπω μέσα. Εκεί ρώτησα και της ιδιωτικής ασφάλειας και την αστυνομία τι έχετε να κρύψετε που δεν μας αφήνετε να μπούμε. Και δεν μπορούσαν να μας πούνε. Άμα είναι μια σοβαρή εταιρεία δεν θα έκανε αυτά που κάνει εδώ. Παράνομα να καταστρέφει το περιβάλλον με τη βία, με την αδικία. Η ιδέα ότι στη γενέτειρα του Αριστοτέλη, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, που οι Έλληνες το λένε με περηφάνεια, εδώ δεν υπάρχει δημοκρατία για να καταστρέψουν τον τόπο αυτόν. Αυτό είναι απαράδεκτο, κανένας Καναδός πολίτης δεν θα ήταν εντάξει με αυτό το στοιχείο, το ότι η αστυνομία κρύβεται μέσα στα δάση, είδαμε τα μικρόφωνα τους, είδαμε και πιο κάτω πίσω από τα φύλλα, ότι κρύβονται για τα ενδιαφέροντα μιας καναδικής εταιρείας, που είναι και κάνει τη δουλειά της παράνομα, και έστειλα τελικά το μήνυμα το δικό μας να σηκωθεί η Ελντοράντο, να τα μαζέψει, να φύγει. Το δίκαιο και η νίκη είναι με το μέρος μας. Είμαστε μαζί σας. Τα ακούσατε! Τα ακούσατε! Δεν ακούτε! Μετά, βία και καταστολή! Χρυσό φίλε θα πάει! Εκού θέλουμε τα δάση, τη γη και το νερό. Και όχι ένα τάφο, καμένο από χρυσό. Θέλουμε τα δάση, τη γη και το νερό. Και τα παιδιά μας πίσω στο χωριό. Εκατό μνημόνιο δεν θα έχετε μισθό. Πέταξε τις ασπίδες και ελάτε από εδώ. Στο τέταρτο μνημόνιο δεν θα έχετε μισθό. Πέταξε τις ασπίδες και ελάτε από εδώ. Ρουτσιάνι,